Σεβαστέ μας Πατέρα Κυριάκο, ευχαριστούμε για την ευλογία. Χαρά μου. Νομίζω ότι εκτός από την προσευχή που έχουμε καθιερωμένη να ξεκινάμε πάντα τις συνάξεις της νίκης, ήταν μεγαλύτερη ευλογία σήμερα που μας δώσατε με τον αγιασμό σε αυτόν τον ευλογημένο και ματοβαμμένο τόπο των Γιαννιτσών. Αγαπητές φίλοι και φίλοι, σας καλησπερίζω. Λέγομαι Αναστάσιος Στέφου. Είμαι υπεύθυνος τύπου του Γραφείου Θεσσαλονίκης και θα σας προσκαλέσουμε σήμερα να παρακολουθήσετε μία σύναξη φίλων, μία σύναξη ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να αφυπνίσουν όσους δεν έχουν αφυπνιστεί μετά τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας και να σας καλωσορίσουμε σε μία γειτονιά, σε ένα νομό ο οποίος έχει μεγάλη δυναμική. Έχει άξιες γραμματείες, άξια κοινότητα και βέβαια από τον πρώτο έως τον τελευταίο καθημερινά βάζουν κόπο, δεν φίδονται χρόνου και αυτό φαίνεται ως αποτέλεσμα της σημερινής μας σύναξης που έχουμε γεμίσει αυτή την αίθουσα. Ευχαριστούμε και πάλι για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την υπεύθυνη γραμματείων της Πέλλας, την κυρία Μαραντίδου Γεωργία. Ο λόγος σας, κυρία Μαραντίδου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ονομάζομαι Μαραντίδου Γεωργία και είμαι υπεύθυνη γραμματείας της Νίκης στην κοινότητα του νομού Πέλλας. Αυτή τη στιγμή έχουμε την τιμή να έχουμε εκπροσώπηση με γραμματείς σε όλο το νομό Πέλλας. Θα αφήσω τους καλεσμένους μας να μας πούν περισσότερα για την νίκη και θα δώσω το λόγο στον υπεύθυνο νεολαίας του νομού Πέλλας, κύριο Αθανάσιο Μωραΐτη, φοιτητή δασολογίας, διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Μωραΐτη. Αγαπητοί αδερφοί, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Εύχομαι υγεία, ευλογία και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχουμε να κάνουμε. Είναι γεγονός. Σήμερα κινδυνεύει η ακεραιότητα της Ελλάδος, μα περισσότερο από την ακεραιότητα της Ελλάδος κινδυνεύει η ελευθερία των Ελλήνων. Ο Έλληνας όμως δεν μπορεί να ζει σκλαβιά. Δεν είμαστε άλλος λαός, είμαστε λαός που έχουμε στα βάθη της καρδιάς μας τη δίψα της ελευθερίας. Και όπως το ψάρι δεν ζει στη χαμουδιά, έτσι και ο Έλληνας δεν ζει στη μαύρη της σκλαβιά. Ή οδήποτε είδους σκλαβιά. Σε αυτή τη σημερινή πολύπλευρη σκλαβιά μας καλεί όλους εμάς η πατρίδα με μία φωνή από τα βάθη των αιώνων. Είτε παιδες Ελλήνων. Έτσι κι εμείς, ακούγοντας αυτή τη φωνή, συστατευτήκαμε στην νεολαία της νίκης, στον ευλογημένο αυτό αγώνα για τη νίκη του ελληνισμού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πρότυπα μας. Θέσαμε τα νεαρά κατηχητόπουλα της ΕΟΚΑ. Αυτά τα παιδιά επέλεξαν να δώσουν ένα τελείως άνισο αγώνα, γιατί πίστευαν ότι υπάρχουν πάντοτε και αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να είναι καθοριστικοί. Ο αγώνας και η δύναμη ψυχής αυτών των παιδιών φλογίζονταν πρώτα από την πίστη στον Χριστό και έπειτα από την αγάπη στην πατρίδα. Ας είναι αιώνια τους η μνήμη. Αλλά και κάθε γενιά μετά την εθνικευσία του 1821, σε τούτο τον τόπο έχει και το δικό της έπος. Σε κάθε γενιά έχουμε λάμψη του ελληνικού πνεύματος, της ανδρείας, του πάθους για ελευθερία που φλογίζει την ελληνική ψυχή. Το 1821 η Ελληνική Επανάσταση, το 1866 η Κρητική Επανάσταση, αρχές του 20ου αιώνα ο Μακεδονικός Αγών και στη συνέχεια η Βαλκανική Πόλεμη. 1940 το έπος της Βορείου Ηπείρου, 1955-1959 η έκρηξη της ελληνικής ψυχής στην Κύπρο. Πιστεύετε ότι η ελληνική ψυχή ξαφνικά έχασε τη δύναμή της? Πιστεύετε ότι έπαψε να τρέχει αίμα ηρώων και μαρτύρων στις φλέβες μας? Αν το πιστεύετε, έρχεται ο υποσμηναγός Μάριος Μιχαήλ του Ρούτσικας, ο άνθρωπος της πολεμικής αεροπορίας, να σας διαψεύσει. Ο οποίος πρώην λίγων ημερών άφησε τα επίγεια για τα επουράνια. Τι έλεγε ο ίδιος? Πετάω για τον πατέρα μου που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι για να πάει στο σχολείο του. Πετάω για τον παπά που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους σοβαναραίους του ύψημα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε 4 ώρα το πρωί με την ψαρό βαρκά του να φέρει το μεροκάμα του στη φαμέλια του.
Πετάω για το δάσκαλο που πληρώνει από τη τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτό που χρόνια κάνουν και κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους, ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν, ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Πετάω για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μου χρωστάει. Εγώ της χρωστάω. Σκοπός της νεολαίας μας είναι να συσπυρώσει όλους τους νέους που έχουν πίστη σε ιδανικά και αξίες, να τους δώσει όραμα και αποστολή, αποστολή ιερή, να αφυπνίσουν και να εμπνεύσουν όλο τον ελληνισμό σε έναν ιερό αγώνα. Η Ελλάδα να έρθει εκεί που της αξίζει και της αρμόζει. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε, να είστε σίγουροι. Είτε παιδες Ελλήνων, πίστη, αγώνας, νίκη. Αυτό είναι ο τρίτοχο της νεολαίας μας, πίστη, αγώνας, νίκη. Νίκης νεολαία για μια Ελλάδα νέα. Ευχαριστώ πολύ για το πρόσφατο. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Κύριε Μωραΐτη.